Πάμε λοιπόν στο Leverkusen για να συναντήσουμε εκεί τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ελλάδας εκεί. Η Ελλάς Leverkusen είναι μία από τις ιστορικές ομάδες της Ομογένειας στην Γερμανία και βέβαια θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για την αγωνιστική της δράση αμέσως τώρα. Καλημέρα στο Leverkusen. Καλημέρα από Leverkusen, γεια σας. Τι γίνεται Παναγιώτη μου, όλα καλά? Είμαστε πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, έχω μπροστά μου το βαθμολογικό πίνακα στο πρωτάθλημα, του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει η Ελλάς Leverkusen, που είναι στην τέταρτη θέση, αλλά ουσιαστικά ένα βαθμό από την κορυφή. Δηλαδή σε πολύ καλό επίπεδο, και αν δεν είχε και το ατυχές αποτέλεσμα το τελευταίο, ήταν αυτό το 5-4. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Με την Μούλχαϊμ, Γερμανία, δεν ξέρω τώρα, η προφορά μου στα γερμανικά είναι για να κλαις, έτσι. Καλά είναι αυτή η ομάδα όμως. Όντως ο πίνακας δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα που ξεχωρίζει και ότι όλα είναι πιθανά φέτος. Ωραία, να τα πάρουμε από την αρχή, Παναγιώτη. Η ομάδα συμμετέχει σε ποιο πρωτάθλημα? Συμμετέχει στην Kreisliga C, λέγεται εδώ, της Κολονίας, η οποία είναι η 10η κατηγορία. Και έχει ξεκινήσει από την 11η, δηλαδή έχει μία άνοδο η ομάδα. Ωραία. Και τώρα επιδιώκει, επιζητά και ευελπιστεί για μία ακόμη άνοδο, γιατί βλέπω ότι είστε μέσα στα πράγματα, μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου. Έτσι, είμαστε στη 12η αγωνιστική. Πόσες ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα? Είναι 14 ομάδες. Δυστυχώς αυτές τις κατηγορίες αποτραβιέται και καμία στη συνέχεια, γιατί δεν έχουν παίχτες, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Αλλά νομίζω θα τερματίσουμε με αυτές τις ομάδες. 14 ομάδες θα μείνουν. Και ανεβαίνει ο πρώτος σίγουρα. Αναλόγως από τις ομάδες που πέφτουν από πάνω, μπορεί και ο δεύτερος να παίξει μπαράζ ή να ανέβει κατευθείαν. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ιστορία της Ελλάδας Leverkusen. Η ομάδα πότε ιδρύθηκε? Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013, πριν μια εξαετία. Μάλιστα. Και αποτελείται, υποπτεύομαι, από αρκετούς Έλληνες, αλλά και ντόπιους, έτσι, Γερμανούς και άλλες εθνότητες. Έτσι, είναι κλασικό φαινόμενο. Στο ξεκίνημα είχαμε μόνο Ελληνάκια. Ο ενθουσιασμός υπάρχει εκεί πέρα, όλοι γίνονται εγγραφές, δηλαδή ξεκινάς με Ελληνάκια. Και ήταν όμως και επιθυμητό να γίνει μετά ανάμειξη και με άλλους. Πλέον έχουμε 8 Ελληνάκια. Θέλουμε δηλαδή ο πυρήνας να μείνει ελληνικός, αλλά έχουμε φυσικά και Γερμανούς, Ιταλούς, τα πάντα. Εντάξει, περισσότερους Έλληνες παίκτες έχετε από ότι κάποιες ελληνικές ομάδες εδώ. Λοιπόν, λίγο το κλίμα θα ήθελα να μας δώσεις, Παναγιώτη Μιχαηλίδη, που επικρατεί στην ομάδα. Στις επικοινωνίες που είχαμε πριν από τη σημερινή μας εκπομπή, μου μίλησες για μια οικογένεια και θέλω να σταθούμε σε αυτό, δηλαδή στο καλό κλίμα, στην ενότητα, την αλληλεγγύη, όλο αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην ομάδα. Ναι, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι πέρα από από τον αθλητισμό που κάνει καλό στο σώμα, εγώ βλέπω ένα τέτοιο σωματείο, ένα σύλλογο και όπως είπα, ως οικογένεια, ως βοήθεια για τους παίχτες. Έχουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, φυσικά και σε εμάς, και βρίσκουν ένα πάτημα, ας πούμε, και μέσω από την ομάδα. Βοήθεια παίρνουν και από τις κοινότητες, σίγουρα, αλλά είναι πάντα για νέα παιδιά πιο εύκολο να κάνουν επαφές σε αυτές τις ηλικίες, να γίνουν γνωριμίες. Ναι. Και ο καθένας έχει φυσικά ένα άλλο σημείο που μπορεί να βοηθήσει. Ο άλλος θα μπορεί να βρει μια εργασία, ο άλλος θα σε βοηθήσει για να βρεις ένα μάξι ίσως πιο φτηνά ή θα ακούσει κάποιο διαμέρισμα που είναι ελεύθερο. Οπότε μ' αρέσει αυτό το πράγμα που μέσα στο group, δηλαδή ο ένας τον άλλο να βοηθάει και πέρα από το ποδόσφαιρο. Είναι το σημείο αναφοράς δηλαδή, όπως παλιότερα δεν υπήρχε το κομμάτι αυτό με τους αθλητικούς συλλόγους και υπήρχαν μόνο οι κοινότητες. Έχει αυτό που μας λες αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και είναι το σημείο που συγκεντρώνονται εκεί οι Έλληνες. Αλήθεια, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έχουν έρθει από την Ελλάδα? Έχουμε νέο κύμα μετανάστευσης και εκεί στο Leverkusen? Ναι, είναι φανερό δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα εδώ πέρα και στη Γερμανία της Ασφαλείας που είμαι εγώ, αλλά και σε άλλες περιοχές που είναι κλασικές στη Γερμανία, όπως είναι η Στουτκάρδη. Έχουν ψάξει την τύχη τους πάρα πολλοί Έλληνες που άμα δεν ήταν η κρίση, πιστεύω δεν θα βγαίνανε στο εξωτερικό. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, διαβάζω και πληροφορούμε εδώ ότι το ρόστερ της ομάδας αποτελείται από 23 παίκτες και έχει και μία φίρμα η Ελλάς Λεβερκούζεν, έτσι. Έναν Σωστό. Γνωστό ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι αυτός? Ο γνωστός μας ποδοσφαιριστής είναι ο Ιωάννης Μασμανίδης, ο οποίος έκανε καριέρα εδώ στην Bundesliga, ξεκίνησε, αλλά έχει βγει και στο εξωτερικό, έχει παίξει Ελλάδα, Κύπρο, έχει πάει Βέλγιο, έκανε καλή καριέρα. Μάλιστα. Ωραία, τώρα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους και να δούμε λίγο το κομμάτι των δραστηριοτήτων της ομάδας πέρα από το αγωνιστικό. Δηλαδή το αγωνιστικό, εντάξει, υποπτεύομαι ότι μια φορά την εβδομάδα υπάρχει ο αγώνας για το πρωτάθλημα και προφανώς και κάποιες άλλες υποχρεώσεις για το κύπελο και άλλους θεσμούς. Υπάρχουν οι προπονήσεις, αλλά πέρα από το αμιγώς αθλητικό κομμάτι, προφανώς υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες τις οποίες θα θέλαμε να τις μάθουμε. Ναι, η ομάδα θέλει, όπως είχα πει, πέρα από το ποδόσφαιρο να είναι και παρόν και σε άλλες διοργανώσεις. Οπότε αυτό που κάνουμε εμείς αρκετές φορές είναι κάνουμε φιλανθρωπικούς αγώνες. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε πάνω ένα εργαστήριο αναπήρων που έπαιξε ένα φιλικό στο γήπεδο πριν το δικό μας το παιχνίδι. Πέρα από αυτό κοιτάμε να έχουμε επαφή με την κοινότητα εδώ του Leverkusen, οπότε συμμετέχουν και σε δραστηριότητες που αφορούν την καθαριότητα. Έχουν μια μέρα μεγάλη καθαριότητας που καθένας κοιτάει να κάνει την περιοχή του, την αυλή του όμορφη, οπότε εμείς κοιτάμε να είναι απάνω το γήπεδο μας και ό,τι έχει σχέση με τον αγωνιστικό χώρο να είναι αυτό εντάξει. Αυτό μου θυμίζει λίγο Ελλάδα που το σκουπίζεις και μετά περνάει ο άλλος, πετάει ένα ποτσίγαρο. Και σου λέει αντεγιά. Ωραίο πάντως οργανωμένο. Μ' αρέσει αυτό πως το λες. Η ημέρα καθαριότητας είναι κάτι το οποίο καλό είναι. Πολύ όμορφο ακούγεται. Από εκεί και πέρα έχουμε κλασικό ελληνικό φαινόμενο τα κάλαντα. Πάμε και λέμε κάλαντα. Ετοιμάζεστε τώρα. Είστε στην περίοδο προετοιμασίας. Έτσι είναι, ναι. Είναι πάντα λίγο αγώνας να συμπληρώσεις τα παιδιά, αλλά μετά που κάνουμε τη βόλτα μας όλοι λένε ότι ήταν επιτυχημένο και οπότε το οργανώνουμε πάλι από την αρχή μετά για τον χρόνο. Ωραία. Πόσοι Έλληνες κατοικούν εκεί στο Leverkusen ή μάλλον καλύτερα στην ευρύτερη περιοχή? Στην ευρύτερη περιοχή είναι τετραψήφιος ο αριθμός. Λένε γύρω στα 2 με 2.500 Έλληνες ότι είναι δηλωμένοι. Τόσοι πρέπει να είναι. Ίσως ο αριθμός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λίγο, δεν έχω ακριβώς το νούμερο, αλλά εκεί. Τώρα, στις δραστηριότητες της κοινότητας, πέρα από τη μάζοξη για τα αθλητικά δρόμενα κλπ, υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις που συγκεντρώνεστε, δηλαδή μαζεύεστε να δείτε, ξέρω εγώ, το ελληνικό πρωτάθλημα? Δώσε μας έτσι ένα στίγμα πώς είναι η καθημερινότητα ή μάλλον το Σαββατοκύριακο της ξεκούρασης και αν σας φέρνει μαζί τους Έλληνες εκεί. Έχει σίγουρα τις μεγάλες γιορτές, τις περνάμε μαζί, οπότε οργανώνονται χοροσπηρίτες και εκεί πέρα και θα υπάρχουν παραδοσιακοί χοροί, ποίηματα, όλα αυτά όπως γίνονται και σε άλλες περιοχές υπάρχουν και εδώ. Τώρα πέρα από αυτό σε πιο μικρό κύκλο, σίγουρα τα μεγάλα τα μάτς τα βλέπουμε μαζί, ποδοσφαιρικά μάτς. Αυτό γίνεται στα ελληνικά καφενεία και μπαράκια που υπάρχουν, ναι, εδώ κοντά. Υπάρχει έτσι κόντρα, υπάρχει μουρμούρα, αντιπαλότητες και τέτοια. Εντάξει, είναι η μεγάλη αντιπαλότητα του Βορρά με του Νότου. Ο ΠΑΟΚ εναντίον τον Ολυμπιακό είναι πάντα επίκαιρο. Mm-hmm. Αν και εδώ πέρα στην περιοχή μας οι 9 στους 10 είναι ΠΑΟΚτσίδες, είναι και αυτό ένα φαινόμενο της περιοχής ότι πάρα πολλοί από τη Βόρεια Ελλάδα είναι, ναι, εδώ πέρα. Ναι, ναι. Γεγονός, στη Γερμανία είναι ένα στοιχείο πολύ έντονο αυτό. Μάλιστα. Εσύ τι είσαι, Παουτζής? Αυτή την κόντρα την έχουμε και είναι όμορφη. Ναι. Εσύ Παναγιώτη Παουτζής είσαι? Έτσι. Έτσι. Έχω κατεβεί και τον Απρίλιο για τον τελευταίο αγώνα για να είμαι στη Φιέστα. Α, οργανωμένος λέω. Το έζησα και αυτό, ναι. Ωραία, λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα, Παναγιώτη μου, να μας πεις για το οικονομικό σκέλος της όλης ιστορίας, γιατί το να κρατηθεί μια ομάδα δεν είναι εύκολο πράγμα. Οικονομικά πώς τα βγάζετε πέρα και ποιο είναι το budget, ας πούμε, σε αιτήσια βάση που απαιτείται για να συντηρηθεί και να υπάρχει μια τέτοια ομάδα όπως η Ελλάδα του Leverkusen? Ναι. Αυτό που δεν ξέρω είναι πάρα πολύ που έρχονται από Ελλάδα είναι ότι εδώ πέρα στο σύλλογο πληρώνει συνδρομή. Δηλαδή, το φαινόμενο βλέπουμε ότι οι παίκτες που έρχονται από την Ελλάδα ή εκ το εξωτερικό λένε τι θα πάρω πρώτα και όχι τι πρέπει να δώσω στο σύλλογο.
Εδώ πέρα ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή βασίζεται πάνω στη συνδρομή του παίχτη, με την οποία εξασφαλίζει τη στολή του, το ότι θα παίξει σε ένα γήπεδο το οποίο έχει όλες τις εγκαταστάσεις σωστές. Θα πρέπει να πληρωθούν οι διαιτητές, οι οποίοι πληρώνονται από τις ομάδες. Εκεί πέρα η Γερμανική Ομοσπονδία, το DFB, το έχει κάνει πολύ έξυπνα και έχει αναθέσει τα έξοδα στις ομάδες. Πέρα από αυτό πρέπει να πληρωθούν νερά, ρεύματα, ναι, όλα κατάλαβα, που... κατάλαβα, τα έξοδα, ναι. Δηλαδή το budget της ομάδας για να λειτουργήσει σωστά είναι ετησίως γύρω στα 3 χιλιάρικα, θα έλεγα εγώ. Ναι, είναι σχετικά μικρό, αλλά δεν κάνεις και τίποτα περαιτέρω, δηλαδή... Είναι τα βασικά μόνο αυτά. Είναι ωραία και αυτή η συμμετοχική, η συνεργατική διαδικασία που μας περιέγραψε, με τη συμμετοχή των ίδιων των παικτών. Δηλαδή, όντως αυτό αναδεικνύει και το οικογενειακό κλίμα για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της σύνδεσής μας. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες στην Ελλάδα του Λεβερκούζεν. Και θα ενημερώνουμε και μέσα από την καθημερινή ενότητα που υπάρχει, μάλλον την εβδομαδιαία ενότητα που υπάρχει με τον Νικόλα Κολλητά. Κάθε εβδομάδα θα ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της ομάδας. Να είσαι καλά. Νίκο, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γεια σας. Να είσαι καλά.